Καταρχάς, ένας φίλος σας δημοσιογράφος μου είπε ότι όταν πήγαμε εθελοντικά να βάλουμε τον ρυθμό, ξέρετε, που εμφανίζουμε κορυφαίες με εθελοντές, είπε ότι θα ξαναβαφτεί πριν από 50-60 χρόνια. Βέβαια, μια γέφυρα δεν είχε βαφτεί ποτέ. Θεωρώ ότι καταρχάς ήδη έκανα μια συνάντηση με τη Διόρυγα Κορύνθου, με την νέα διοίκηση Διόρυγας Κορύνθου. Θα προχωρήσουμε και στη συνεργασία και με τη Διόρυγα και με το Δήμο Λουτρακίου, συζητώντας ώστε να υπάρξει μια αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ξέρετε ότι οι περιφερειακοί όντα κορυφαίες παρεμβάσεις χαρακτήρισε τον Ιστιμό ως διεθνές μνημείο στο νέο χωροταξικό Γενικός Υπευθέας Προπονήσου. Άρα, ως διεθνές μνημείο μπορεί να ετηθεί μια αυτοχρηματοδότηση το συγκεκριμένο έργο, εφόσον υπάρξουν προϋποθέσεις, ώστε και να αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά και να αναδειχθεί και η τουριστική προβολή της περιοχής. Ήδη η Περιφερειακή Ένωτα Κορυνθίας, συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ολοκλήρωσε τη μελέτη σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο του Ιστιμού. Μια μελέτη που αποτυπώνει όλα τα υδραυλικά, γιατί αυτή η περιοχή, όπως ξέρετε, είχαν λιμνάζοντα νερά και πολλά άλλα προβλήματα. Είναι μια μελέτη που ολοκληρώθηκε από την Πελοπόννησο ΑΕ. Και βέβαια πρέπει να ετηθούμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση, ώστε να γίνουν αυτά τα περιβαλλοντολογικά. Όμως πέρα των περιβαλλοντολογικών, η ανάδειξη αρχαίας Διορκού, η ανάδειξη τουριστικής προμονής του Ιστιμού, η ανάδειξη ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα προσβασιμότητας των πολιτών, είτε οδικός, είτε μέσω του προαστιακού, θα δώσει μια άλλη οντότητα στον Ιστιμό και πιστεύω ότι ως διευθυντές μνημείο θα μπορούσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να απαιτήσουμε και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου σημαντικού έργου που θα έχει τρεις άξονες. Ένα, η συντήρηση του έργου. Δεύτερον, η τουριστική προβολή αυτού του έργου. Και τρίτον, η πολιτιστική κληρονομιά του. Αν αυτά τα τρία τα αναδείξουμε, να ξέρετε ότι θα έχουμε αλλάξει την εικόνα της Πελοποννήσου. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτά τα έργα? Αυτή τη στιγμή γίνονται συναντήσεις με τη Διόρυγα ΑΕ, ήδη σας είπα, και με τον Δήμο Λουτρακίου, ο οποίος ανήκει ο Ιστιμός. Ήδη μπορώ να πω ότι κάποιοι μηχανικοί του Δήμου Λουτρακίου έχουν κάνει κάποιες εργασίες σε ό,τι αφορά τον περιβάλλοντα χώρο και νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο πολύ σύντομα να παρουσιάσουμε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης περιοχής.